Μία κίνηση λοιπόν από την Αίγυπτο η οποία ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα αλλά θα γυρίσουμε στην Αλεξία Τασούλη και μία κοινή γραμμή από την Τουρκία και τη Λιβύη εναντίον της Ελλάδας πώς αντιδράει η Αθήνα, πώς το ξελογεί όλο αυτό και κυρίως τι επόμενες κινήσεις βλέπει να κάνει η Άγκυρα Αλεξία. Λοιπόν, για το πρώτο, ικανοποίηση υπάρχει στην Αθήνα για την εκκίνηση του Προέδρου τη Αιγύπτου, Αλσίση, να επεκτείνει τις, επί τη ουσία τα χωρικά τη Αιγύπτου στη γραμμή τη ήδη οριοθετημένη Έλληνο-Αιγυπτιακή ΑΟΣ. Βλέπετε και τον σχετικό χάρτη. Θεωρούν στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι δικαιώνεται η ελληνική επιχειρηματολογία για την μη νομιμότητα του τουρκολιβικού μνημονίου. Αλλά επειδή πρόκειται για μια θετική εξέλιξη, αλλά για μια μονομερή κίνηση, δεν σημαίνει ότι αυτή θα γίνει. Αποδεκτή από την κυβέρνηση τη Τρίπολη, πολύ περισσότερο, και έρχομαι τώρα στο δεύτερο θέμα που έθεσε σε επόπη. Που με την κοινή επιστολή που έστειλαν στον ΟΗΕ, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι η Τρίπολη είναι πλήρω εξαρτημένη από την Άγκυρα. Στην επιστολή αυτή, λοιπόν, που έστειλε από κοινού η Τουρκία με την Ελληβή θα απαντήσουμε, θα αποδομήσουμε τα επιχειρήματά του και ασφαλώ θα απαντήσουμε και στη ρηματική εκείνωση που έστειλε η Λιβύη πριν από μία εβδομάδα για τι έρευνε που κάνει η ExxonMobil, νότιο δυτικά της Κρήτης